Το πρόβλημα που πρέπει να απασχολεί το λαό είναι: υπάρχει φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση? Υπάρχει τέτοια διέξοδος σήμερα από την κρίση? Τι λέει το ΚΚΕ αυτό? Με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αυτή η πραγματικότητα, η φιλολαϊκή διέξοδος? Ή απλά θα πρέπει οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στη σημερινή κατάσταση ελπίζοντας τον μικρότερο κακό, δηλαδή? Το ΠΟΠΟΕ απαντά καταφατικά. Τι λέει? Ναι, υπάρχει διέξοδος. Αυτό λέει το ΠΟΠΟΕ. Διέξοδος προς όφελος των εργαζομένων, προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό το λοιπόν το λόγο το ΚΚΕ έχει καταθέσει. Τι έχει καταθέσει στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους, στο πρόγραμμά του? Καταθέτει την πολιτική του πρόταση για διέξοδο από την κρίση προς όφελος του λαού. Και τι λέμε, και τι λέει, με απλά λόγια, να το συμπυκνώσω δηλαδή λιγάκι. Λέμε ότι καμία συνταγή στον δρόμο των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι για το λαϊκό συμφέρον. Λέμε ότι ο λαός πρέπει να αλλάξει δρόμο, πρέπει να αλλάξει πορεία. Τώρα, λέμε ότι υπάρχει φιλολαϊκός δρόμος ανάπτυξης, ότι υπάρχει ανάπτυξη που μπορεί να λειτουργεί με γνώμονα τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Γι' αυτόν όμως στον δρόμο υπάρχουν, τι υπάρχουν, συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θα σας πω αυτό που λέει το κόμμα. Δεν είναι δικά μου, δεν τα βγάζω εγώ. Είναι μελετημένα με βάση την κοσμοθεωρία μας, με βάση την πολιτική ανάλυση, με βάση την ανάλυση της οικονομίας, πώς δουλεύουν οι νόμοι του καπιταλισμού κλπ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που βάζει το ΠΟΠΟΕ σήμερα και που πρέπει να αρχίσουν να δουλεύονται, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα? Η πρώτη προϋπόθεση είναι η εξής. Την ξέρετε, θα την επαναλάβω. Εμείς μιλάμε για κοινωνικοποίηση του μονοπωλίου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να γίνουν δηλαδή η ιδιοκτησία της κοινωνίας τα κλειδιά της οικονομίας. Οι μεγάλοι δηλαδή όμιλοι, οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν την παραγωγή, το εμπόριο, της υπηρεσίας. Στο πλάι αυτής της κοινωνικής ιδιοκτησίας να υπάρχει και ο παραγωγικός συνεταιρισμός, ο οποίος θα συμβάλλει στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών της κοινωνίας, αξιοποιώντας τις πραγματικές διαστάσεις που λέμε, δυνατότητες που έχει η παραγωγή στην Ελλάδα. Αυτή είναι η μία προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση ποια είναι, που λέει το ΠΟΠΟΕ και απευθύνεται στο λαό? Η δεύτερη προϋπόθεση είναι: δεν πρέπει ο λαός να αποδεχθεί την αποπληρωμή του χρέους. Δεν το λέμε τώρα, σήμερα, το λέμε τα τελευταία χρόνια. Από πότε άρχισε αυτό το ζήτημα? Γιατί να μην δεχθεί ο λαός την αποπληρωμή του χρέους? Γιατί δεν το έκανε ο ίδιος? Γιατί δεν δημιούργησε το χρέος ο ίδιος? Ποιος το δημιούργησε το χρέος? Να τα ρυθμίσω ένα-ένα, έξι πράγματα. Ποιος το δημιούργησε? Το δημιούργησε πρώτον οι φοροαπαλλαγές του μεγάλου κεφάλαιου που κάνανε, οι κυβερνήσεις που περάσανε. Δεύτερον, το δημιούργησαν το χρήμα που δόθηκε στο μεγάλο κεφάλαιο μέσω του ΕΣΠΑ. Τρίτον, το δημιούργησαν το χρήμα που δόθηκε μέσα από επενδυτικούς στο πίστη στο μεγάλο κεφάλαιο, επενδυτικούς νόμους κλπ. Τέταρτον, το δημιούργησαν οι εξοπλισμοί. Και πέμπτον, το δημιούργησε η αναρχία στην παραγωγή. Και έκτον, το δημιούργησαν οι επιπτώσεις από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το χρέος. Δεν το δημιούργησε ο εργάτης, δεν το δημιούργησε ο εργαζόμενος λαός στα λαϊκά στρώματα. Το δημιουργήσαν οι κυβερνήσεις αυτό το ζήτημα. Και λέμε να μην το αποδεχθεί ο λαός να το ξεπεράσει αυτό το χρέος. Τρίτη προϋπόθεση. Τρίτη προϋπόθεση είναι η αποδέσμευση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους συμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, να μεταρρυθμιστεί υπέρ του λαού. Φιλολαϊκός δρόμος ανάπτυξης και δεσμεύσεις σε συμπεριαλιστικούς οργανισμούς δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Και η τέταρτη προϋπόθεση, πολύ γρήγορα, προϋπόθεση είναι ο λαός, οι ίδιοι εργαζόμενοι, να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Να την πάρουν την εξουσία τους. Γιατί όσο καθυστερούμε και δεν ενδιαφερόμαστε και στυπόμαστε παθητικά απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, θα δυσκολέψουν τα πράγματα αύριο μεθαύριο, μετά από 10 χρόνια κλπ. Και η νέα γενιά θα βρίσκεται ολότερα στην εξαθλίωση. Από τώρα λοιπόν πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία. Να γίνει με άλλα λόγια ο λαός κυρίαρχος στον τόπο του. Η πρόταση αυτή του ΠΟΠΟΕ είναι ρεαλιστική. Δεν είναι για τη δευτέρα παρουσία που μας λένε. Είναι για τώρα. Πρέπει να αρχίσει να ζυμώνεται. Πρέπει να αρχίσει να παλεύεται. Πριν είναι αργά. Πριν είναι αργά δηλαδή. Γιατί έτσι πως πάνε τα πράγματα θα τα βρούμε μπροστά μας όλα πιο έντονα. Πιο χειρότερα δηλαδή θα τα βρούμε. Είναι για τα πράγματα. Για τη δευτέρα παρουσία είναι. Ποιο είναι για τη δευτέρα παρουσία? Είναι οι αυταπάτες. Είναι οι ψευτοελπίδες που καλλιεργούν κάποια κόμματα κλπ. Που λένε ότι μια κυβέρνηση σε αυτό το έδαφος θα ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική. Ποιο είναι αυτό που χρειάζεται ακόμα σήμερα? Αυτό που χρειάζεται είναι να αποφασίσει ο λαός, να αποφασίσουν οι εργαζόμενοι να την κάνει πραγματικότητα
να πιστεί για τη δύναμή του που έχει. Λαός ενωμένος που λένε εργάτες ενωμένοι με τα σύμμαχα στρώματα κλπ. Να αποκτήσει αυτή την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται σήμερα. Λείπει αυτό το πράγμα σήμερα. Οι τοπικές εκλογές, κυριαρχεί το δημοτικό στοιχείο εδώ πέρα κλπ. Ναι, φυσικά θα πάρουμε όλα τα μέτρα, τις καλύτερες δυνάμεις που έχουμε, θα τις προτάξουμε μπροστά να παλέψουν για τα δημοτικά πράγματα κλπ. Είναι και αυτό μια μάχη την οποία πρέπει να το ειδήσουμε. Και το κείμενο που λέμε το σιγουρό πρέπει να εκφράζεται και εκεί μέσα. Και οι κομμουνιστές θα παλέψουν και εκεί. Θα πρέπει να δοθεί ενιαία λοιπόν και για τον Δήμο και για την Περιφέρεια και για τις ευρωεκλογές. Όποτε και αν προκύψουν ακόμα και βουλευτικές εκλογές. Γιατί έχει ευρύτερη πολιτική σημασία να ενισχυθεί το ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, και στις δημοτικές και τις περιφερειακές και τις ευρωεκλογές. Να αποδείξουν οι εργαζόμενοι δηλαδή ότι δεν τσιμπάνε περί άφθαρτων πετυχημένων διαχειριστών της αντιλαϊκής επίθεσης εφεδριών στην αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος κλπ. Εργαζόμενοι λοιπόν, ο λαός της ΚΟ, θα το έλεγα έτσι, θα πρέπει μαζικά να ενισχύσουν το ΚΚΕ το Μάιο. Μαζικά. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτό να υπάρχουν 6 μήνες δουλειά και 6 μήνες να μην υπάρχουν. Το χρόνο θα το κόψουν για αυτό το πείραμα ανεργίας. Όπως θα κόψουν και για τους αγρότες τις επιδοτήσεις. Το 2015 και το 2016 όποιες αγροτικές επιδοτήσεις κόβονται τελείως. Και αυτό που κάναν φέτος οι αγρότες εκεί πέρα ήταν μια πρόβα τζενεράλη για τις μεγάλες μάχες που θα δώσουν μπροστά τους το 2015 και το 2016 θα πούμε. Άρα επομένως, γιατί η πρόταση, αυτό που λέμε, όπως σας ανέλησα προηγουμένως, είναι πολύ χρήσιμη. Οι κομμουνίστριες και οι κομμουνιστές αξιοποιούν κάθε θέση στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στο Δήμο, στην Περιφέρεια κλπ. Κάθε θέση τέτοια να μην τοπική διοίκηση για την προβολή των θέσεων του κόμματός μας, των λαϊκών δικαιωμάτων, με προτάσεις συγκεκριμένες για ανακούφιση των ανέργων κλπ. Μέχρι το Μάη λοιπόν δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και μπορεί να υπάρχει ένα κλίμα υποτονικό, χαλαρό κλπ. Μην περιμένετε να το δημιουργήσουν οι άλλες δυνάμεις. Οι άλλες δυνάμεις έχουν τους δικούς τους τρόπους. Έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας βομβαρδίζουν. Έχουν τα οπλοκοντιμαρχηγεία τους που ακόμα επικρατούν. Εγώ είδα κάποιο εδώ παράγοντα σήμερα στην πλατεία στους δρόμους που χαιρετούσε. Το γνωστό, το δικό σας εδώ πέρα. Το Παυλίδη κλπ. Έτσι κάνει. Με τη χαιρετούρα ακόμα κάποιος κόσμος, δεν το υποτιμάω βέβαια, αλλά τσιμπάει. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν όλοι, κλείνουμε αυτό τελευταία. Τι να αναρωτηθούμε, προσέξτε να δείτε. Αν συμφωνείτε ότι τα πράγματα οδηγούνται στο χειρότερο και το 35% του ελληνικού λαού που λέγανε την περασμένη εβδομάδα βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και ένα μέρος από το 35% είναι εξαντλημένο, γιατί πριν 2 χρόνια ήταν 18% αυτό. Τώρα με την ελεγχόμενη χρεοκοπία που κάνουν, δηλαδή με τα μέτρα που παίρνουν συνέχεια, κόβουν κλπ, έφτασε αυτό να είναι 35% κάτω από το όριο της φτώχειας. Συνεχίζεται η ελεγχόμενη χρεοκοπία. Την ελέγχουν. Αν και δεν έχουν αποφύγει τη γενική χρεοκοπία, την ολόκληρη χρεοκοπία, δεν την έχουν αποφύγει κλπ. Αυτό λοιπόν το ποσοστό θα μεγαλώσει. Το 35% θα γίνει 50%. Έτσι πως πάνε τα πράγματα κλπ. Επομένως, αφού εκτιμάμε και λέμε ότι οδηγούμαστε σε τέτοια κατάσταση δύσκολη, που δεν την έχουμε ζήσει ακόμα τη σκληρή πραγματικότητα όπως τη ζήσαν οι παλιοί αγωνιστές εδώ πέρα που βλέπω κλπ. Την πείρα που έχουν αποκτήσει όλοι από τη στάση των κομμάτων που μέχρι σήμερα κυβέρνησαν, αναρωτιέται κανείς, μπορεί να υπάρξει σήμερα άνθρωπος, μπορεί να υπάρξει σήμερα εργάτης, εργαζόμενος από την εργατική τάξη, από τα λαϊκά στρώματα, μπορεί να υπάρξει νέος, νέα, φοιτητής, συνταξιούχος, που θα πάει και θα ρίξει το ψηφοδέλτιο αυτής της κυβέρνησης.